Και από την Ιαπωνία πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η Μαρία Ζαχαράκη στη σύνδεσή μας. Καθώς, Μαρία, έχουμε εξελίξεις, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο ΑΚΑΡ, έκανε δηλώσεις για τον εξυγχρονισμό των F-16 που ήδη διαθέτει η Τουρκία. Άφησε ανοιχτό και για τα μελλοντικά F-16 που φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος σε σχέση με την Αμερική. Αν τα εγκρίνει το Κογκρέσο, μπορεί να φτάσουν στην κατοχή της Τουρκίας. Ναι, Πόπη, καταρχάς είπα ότι η διαδικασία του εξυγχρονισμού των F-16, αυτών που διαθέτει ήδη η Τουρκία, έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτό δήλωσε ο Χουλουσί ΑΚΑΡ, αλλά όχι της πώλησης όμως, η οποία είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι, καθώς θα πρέπει η πώληση να εγκριθεί από το Κογκρέσο, ενώ η διαδικασία για τον εξυγχρονισμό αυτών που διαθέτει ήδη η Τουρκία θέλει μόνο μία έγκριση από το Αμερικανικό Πεντάγωνο και το State Department. Ο Χουλουσί ΑΚΑΡ βέβαια είπε, μάλιστα, ότι χρειάζεται η Τουρκία και τα F-16 Block 70, τα γνωστά Viper, δηλαδή πρέπει να αγοράσει και καινούρια. Δεν αρκεί δηλαδή να εξυγχρονιστούν μόνο τα παλαιά, αλλά όπως είπε, χρειάζεται κάποια προσοχή, γιατί είναι μία μακρά διαδικασία και κανείς δεν διασφαλίζει το αποτέλεσμά της, δηλαδή αν τελικά το Κογκρέσο θα τα δώσει στην Τουρκία. Πάντως, μέσα σε αυτή την στροφή της Άγκυρας προς τη Δύση, τελευταία, ο Χουλουσί ΑΚΑΡ είπε επίσης ότι μετά τις γαλλικές εκλογές θα συζητήσουν μαζί με τη Γαλλία και την Ιταλία για αυτό το αντιπυραυλικό σύστημα της κοινοπραξίας SAMT. Όχι για Patriot, το οποίο ψηλοσυζητούσε να πούμε, το αμερικανικό Patriot, για να καλμάρει ουσιαστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας των S-400 που είχε αγοράσει, αλλά θα συζητήσει η Τουρκία για ένα άλλο επίσης νατοϊκό βέβαια σύστημα, η αγορά του οποίου όμως έχει τον ίδιο ψυχολογικό σκοπό και όχι ουσιαστικό και αναγκαίο. Δηλαδή, τι εννοούμε ψυχολογικό σκοπό? Να πείσει η Άγκυρα τη Δύση για τις φιλοδυτικές πλέον προθέσεις της, αγοράζοντας αυτό το σύστημα από τη Γαλλία και την Ιταλία. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.